Ο Βασίλη Ιώτη είναι μαζί μα. Έχω την αίσθηση ότι επιτίθεται αμυνόμενο ο κύριο Κασελάκη, ο οποίο έχει να αντιμετωπίσει πλέον και πιο ουσιαστικέ διαφωνίε μέσα στο κόμμα του, πέρα από το αν θα πάνε στι Πέτσε ή στην Ήδρα ή σε κάποια άλλη περιοχή να κάνουν την κοινοβουλευτική του ομάδα. Υπάρχει λοιπόν ένα ρεύμα μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ που λέει ότι αν θέλουμε να απειλήσουμε το Μιτσοτάκι, πρέπει να γίνουμε κο... κεντροαριστερό κόμμα. Πρέπει να γίνουμε πασόκ δηλαδή. Ναι. <ΣΣΣΣΣΣ> Καταρχά, είναι τόσο βαρύ το κλίμα στο ΣΥΡΙΖΑ πια μετά την πολυήμερη αποσία του κυρίου Κασελάκη στο εξωτερικό και τι ενέργειε, τι πρωτοβουλίε που πήρε στο διάστημα τη αποσία του. Που, αν μου επιτρέπει μια παρατήρηση, δεν αλλάζει με δύο διαγγέλματα στα social media. Τώρα, το δεύτερο κομμάτι είναι αυτό που είπε. Πράγματι, βλέποντα ορισμένα από τα στελέχη του κόμματο ότι το πράγμα δεν τραβάει, προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο για να ανατάξουν το κλίμα και να δημιουργήσουν μια επανεκκίνηση, μια δυναμική. Τρία από αυτά, τα οποία δεν είναι τυχαία, κάποιο κόσμο εκφράζουν και αυτά, γιατί σου θυμίζω ότι ο κύριος Ραγκούσης ήταν πρώην γραμματέας στο Πασόκ, mm -hmm. ο κύριος Τροχαρόπουλος είναι πρόεδρος στη Δημάρ και ο κύριος Ζαχαριάδης πιστώνεται την αλλαγή των συσχετισμών στο Δήμο της Αθήνας. Άρα κάποιο κόσμο εκφράζουν και αυτοί, κάναν αυτή την πρόταση που σε μένα ακούγεται λογική, στον κύριο Κασελάκη δεν ακούγεται Γιατί? λογική. Τι? Έχω την αίσθηση... Έχει εκφραστεί και από τον ίδιο και από το περιβάλλον του, έτσι, το, το, η ανάγκη μετατόπιση μετατόπισης ιδεολογικής του σύνδεσης. Ναι, νομίζω ότι μέτρησε τα κουκιά και είδε ότι οι περισσότεροι από αυτούς που εμπιστεύεται και θέλει να έχει δίπλα του ο κύριος Κασελάκης, κάνανε καριέρα λέγοντας εμείς είμαστε οι πραγματικοί αριστεροί τα προηγούμενα χρόνια. Και δεν θέλει να αλλάξει αυτό το αφήγημα. Σου επισημαίνω δε ότι ένας εξ αυτών είναι ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Νομίζω ότι αν έκανε αυτή τη στροφή, παρότι ο κύριο Τσίπρας είχε πάει στο Σοσιαλιστικό Κόμμα ως παρατηρητής, δεν αποδίθηκε ποτέ το λόγο το, 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 την ιδιότητα του αριστερού. Oh, και έμ... κάποιοι του το καταλογίζουν ναι. αυτό. Νομίζω ότι θα έμπλεκε περισσότερο αν... Ε, υιοθετούσε αυτή την πρόταση γιατί την απέριψε στα γρήγορα να πάνε παρακάτω και τράβηξε και μια επίθεση στο Μητσοτάκι να πάνε ακόμα παρακάτω. Το θέμα είναι ότι έρχεται αυτό το θέμα, το ουσιαστικό θέμα, όπω είπαμε νωρίτερα, ουσιαστικό πολιτικό θέμα, να βαρύνει κι άλλο ένα ήδη επιβαρημένο κλίμα στον ΣΥΡΙΖΑ Βασίλη από μια σειρά από άστοχε κινήσει. Κασελάκι, είπαμε τι πέτσε, είναι τα δάνεια, έχουν μαζευτεί πολλά. Την τελευταία εβδομάδα έχω την αίσθηση ότι ο κύριος Κασελάκης από το εξωτερικό ευνηδίασε ακόμα και του στενότερους συνεργάτες του. Ευνηδίασε ακόμα και τους πιο πιστούς υποστηρικτές του. Ανάγκασε, που δεν θα το ήθελε νομίζω, ακόμα και τον κύριο Τσίπρα να πάρει αποστάσεις από την επιλογή των Σπετσών. Ε, δε, α, από την άλλη πλευρά δεν δείχνει καμία διάθεση, το έχω ξαναπεί... Όχι να προσεγγίσει του αντιπάλου του, αλλά να συνεννοηθεί τουλάχιστον με του υποστηρικτέ του. Κάποιοι του μιλάνε το βράδυ, παίρνουν μια απόφαση, την ανακοινώνει το πρωί από τα social media και όλοι οι άλλοι τρέχουν μετά να τη δικαιολογήσουν. Αυτά δεν είναι καλά σημάδια. Ο κ. Κασελάκη, αν δεν αλλάξει αυτή τη στρατηγική στο πώ παίρνει τι αποφάσει του και πώ διαχειρίζεται την κατάσταση με τους του συνεργάτε του τα πράγματα θα γίνονται Δεί κάθε και μέρα και το φίλτρο και στα social media τώρα να δούμε πόσο θα εκνευρίσει. Και δεν να μην φτάνουν όλα αυτά. Ε, αυτό το δικαιολογημένο προβληματισμό που εκφράζουν τα στελέχη, ο κύριος Κασελάκης απειλεί για δεύτερη φορά ότι θα την αντιμετωπίσει με φήμοτρο. Αυτά, επαναλαμβάνω, δεν είναι καλά σημάδια και ο χρόνος προς τις ευρωεκλογέ. Περνάει γρήγορα. Αν δεν αλλάξει κάτι, το αποτέλεσμα ξέρουμε όλοι ποιο θα είναι. Σε ευχαριστούμε πολύ Βασίλη.